οι συμβάσεις για την υλοποίηση της πρώτης φάσης ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης μέσω της Πελοποννήσου, υπογράφει ουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη. Μια ιστορική στιγμή για την Κρήτη. Υπογράφεται η σύμβαση εκτέλεσης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Πελοποννήσου με την Κρήτη, το οποίο θα δώσει στην Κρήτη από τους σταθμούς της Μεγαλόπολης περίπου το 1/3 των αναγκών σε ενέργεια της Κρήτης και ταυτόχρονα θα δημιουργήσει δυνατότητες στην Κρήτη να απομειώσει τη λειτουργία των σταθμών που παράγουν με πετρέλαιο. Το έργο θα ξεκινήσει πριν το τέλος του έτους και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 2 χρόνια. Πρόκειται για αγωγό εναλλασσόμενου ρεύματος τάσης 150 kW και μεταφορικής ικανότητας 2x200 MW. Υποβρύχιο καλώδιο μήκους 132 χιλιόμετρων θα ξεκινήσει από την νότια Πελοπόννησο και θα προσεγγελωθεί στην περιοχή στον κόλπο της Κισάμου για να ακολουθήσει στην συνέχεια υπογεία διαδρομή μήκους 32 χιλιόμετρων έως τον υποσταθμό των Χανίων. Το μέγιστο βάθος πόντισης των καλωδίων είναι 950 μέτρα, καθιστώντας το έργο ένα από τα πλέον απαιτητικά του είδους διεθνώς. Η υπογραφή του έργου σήμερα έχει χρονοδιάγραμμα πολύ σαφές και θα υλοποιηθεί το έργο εντός της διετίας που προβλέπει σύμβαση.